Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Χάρη. Γεια σου παιδιά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καλεσμένο ξανά. Έχουμε το Χάρη, ο οποίος φοράει μια φανταστική μπλούζα. Ήθελα να σου πω πριν αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο οποίος είναι CEO του Hack the Box. Οπότε θα τα κάνω εγώ μια ανατελεία εδώ πέρα, να μας πεις λίγο περισσότερο εσύ για σένα και πριν το Hack the Box και αυτά και να το πιάσουμε εκεί πέρα να το προχωρήσουμε. Οκ, okay. Λοιπόν, εγώ πάντα ακούστερα το security, την offensive μεριά του security, μου άρεσε να χακάρω πράγματα, ηθικά. Δεν θα χρησιμοποιώ τον όρο ηθικά, θεωρώ ότι όλοι οι hackers είναι ηθικοί by default. Θα το συζητήσουμε και λίγο και μετά να μας πεις και τι θα πει ηθικό hacking. Οπότε, τώρα μιλάμε ότι ξεκίνησα αυτό το πράγμα στα 13 μου. Okay. Τότε δεν υπήρχε cyber security η έννοια, δεν υπήρχε penetration test, δεν υπήρχε δουλειά, παιδί μου. Και μεγαλώντας πάλι δεν υπήρχε δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Οπότε στα 18 μου, 19 μου, που ήταν να πιάσω δουλειά, δεν μπορούσα να. Okay. Έτσι πήγα σε κάτι άλλο. IT engineering. Σαν εφάγγελμα. Σπουδές, να το πω έτσι, επάγγελμα ή ένα software engineer. Σπουδές δεν έχω τίποτα ιδιαίτερα. Όσοι ήταν ήδη έβγαλα. Okay. Οπότε αυτή ήταν η επαφή μου με το IT, αλλά μου άρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Προσδιοριζόσουν ως software engineer, να το πω αλλιώς τότε. Όχι, προσδιοριζόμουν σαν system engineer. Okay. Ένα system mass, IT, ξέρεις. Οπότε ξεκίνησα, δούλεψα έτσι πάρα πολλά χρόνια. Σαν field engineer στην αρχή σε μια εταιρεία και πολύ καλοκαίρι για τη Simplex. Μετά πήγα σε μια ναυτιλιακή την Αυτομάρ, όπου εκεί πέρασα 10 χρόνια περίπου. Okay. Σε ρί. Και ξεκίνησα από, ξέρεις, support, system admin και μετά network και στο τέλος security. Okay. Πηγαίνοντας λοιπόν προς το security, που ήταν και αυτό που μου άρεσε από μικρός, έπρεπε κάπως να κάνω catch-up, ξέρεις, να μάθω πάλι αυτά που έχω ξεχάσει. Και πώς μαθαίνεις security, μαθαίνεις χακάροντας πράγματα. Okay. Τι να χακάρω όμως. Την εταιρεία μου, εντάξει, σχεδόν έχω admin credentials, δεν είναι και πολύ μεγάλο το challenge. Ήθελα να κάνω practice, το μόνο που υπήρχε free ήταν το Valhub. Okay. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αυτό ουσιαστικά, ρε παιδί μου, σου είχε images από VMs, που κάπως χακαριζόντουσαν, το κατέβαζες, το έστειλες στο PC σου, δηλαδή hypervisor στο PC σου, download 20 γίγα, ξέρω εγώ, όσο περίμενες μια μέρα να κατέβει. Δεν ήταν πολύ πρακτικό, οπότε λέω, φίλε, ξέρεις, είμαστε στο 2017 ήμασταν τότε, εντάξει, πρέπει να υπάρχει καλύτερος τρόπος, οπότε φτιάξα το Hack the Box. Ωραία. Το οποίο, αυτό που ήθελα εγώ, είναι να μπαίνεις σε μια σελίδα, να κάνεις ένα κλικ και να πας να χακάρεις κάτι, χωρίς πολύ guidance και πάτα αυτό, κάνει εκείνο, γιατί αυτό λίγο χαλάει την εμπειρία, το. Ναι, ρε παιδί μου, το hacking είναι πιο πολύ το mindset που πρέπει να πάρεις παρά τη γνώση των εργαλείων και των εντολών. Οπότε πρέπει να μάθεις να σκέφτεσαι σαν hacker και ο hacker που σκέφτεται ότι φίλε, εγώ θα τα καταφέρω. Έχω κάτι το οποίο είναι κλειστό, έχει φτιαχτεί για να με κρατήσει απ' έξω, αλλά εγώ επειδή είμαι μάγκας, θα μπω. Θα το καταφέρω. Οπότε είναι τρομερή επιμονή, άπειρος χρόνος. Και πάνω απ' όλα, το να πιστεύεις μέσα σου ότι η φίλε έχει τρύπα, δεν γίνεται, όλα είναι τρύπια, θα την βρω. Μπορεί να μην την έχει βρει κανείς, αλλά εγώ θα την βρω. Αυτό είναι το mindset. Okay. Και έτσι φτιάχτηκε το Hack the Box. Σηκώνεις το VM online, πατάς ένα κουμπάκι, σηκώνεται. Και το μόνο που σου λέει η πλατφόρμα είναι ότι, φίλε, εγώ σου δίνω, επειδή στην αρχή είσαι, ρε παιδί μου, φοβάσαι, δεν το έχεις ξανακάνει ίσως. Λες, φίλε, αποκλείται να τα καταφέρω. Οπότε το Hack the Box ήρθε και σου έδωσε την υπόσχεση ότι, φίλε, αυτό χακάρεται. Δεν είναι ότι υπάρχει μια τρύπα, επειδή πάντα υπάρχει μια τρύπα, την έχω βάλει επίτηδες. Οπότε μπες. Και αυτό σου δίνει λίγο, ξέρεις, παραπάνω incentivization για να το καταφέρεις. Οπότε, αφού υπάρχει, πρέπει να. Δηλαδή, είναι σίγουρο. Στο εγγυώμαι, είναι σίγουρο ότι υπάρχει. Σου λέει, αυτή η τρύπα σου λέει σε ποιο. Όχι, δεν σου λέει τίποτα. Δεν σου λέει αν είναι SSA ή Channel, πρέπει εσύ να βρει. Σκάναρε. Πόρτε, πάρε banners, βρέστε. Οκ. Σαν χρήστη, παίκτη, δεν ξέρω πώ λέτε του ανθρώπου οι οποίοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Από την άλλη μεριά, εγώ τι πληροφορία έχω, ότι αυτό σερβίρει ένα website εκεί. Όχι, παίρνει μια IP. Παίρνει μια IP η οποία κάτι κάνει. Υπάρχει ένα μηχάνημα εκεί πέρα το οποίο μπορεί να σερβίρει website, μπορεί οτιδήποτε. Ναι, μπορεί να είναι κάποιο άλλο service, μπορεί να είναι FTP. Okay. Μπορεί να είναι κανένα website σε καμιά περίεργη πόρτα.
Okay. Πρέπει να το σκανάρεις. Ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Άρα λοιπόν πατάω ένα κουμπί, μου δίνει πληροφορία, μου δίνει μια IP δηλαδή μόνο, τίποτα άλλο. Τίποτα, μια IP και κόψε το λαιμό σου, βρέστε, αυτό είναι η λογική. Οκ. Ωραία, και εντάξει, εσύ θα προσπαθήσεις, πολλοί θα αποτύχουν σίγουρα. Mm-hmm. Αυτοί που θα τα καταφέρουν όμως και το excitement που νιώθεις όταν ξέρεις τα καταφέρεις, γιατί ουσιαστικά έκανες outsmart τον άνθρωπο που το έστησε, έτσι. Δεν είναι ότι το φτιάξανε όταν το φτιάχνουν ο developer ή οποιοδήποτε έλεγε, ωραία, σ' άφησε και μια τρυπούλα εδώ. Όλοι το φτιάχνουν με τη λογική να σε κρατήσουν απ' έξω. Και εσύ μπαίνεις μέσα, οπότε λες, μαλακά τα κατάφερα, κέρδισα. Είναι μεγάλο το excitement. Και το excitement βοηθάει στο να σου μείνει πληροφορία. Γενικά το συνέστημα μαζί με την γνώση τη βοηθάει να αποτυπωθεί στον εγκεφαλό σου. Δεν είναι, ενώ κάτι που διαβάζει, παιδί μου, είναι ξέρεις, okay, διάβασα, βαρέθηκα, πάω για ένα τσιγάρο, αν καπνίζεις. Okay. Ενώ το hands-on και μαζί με το excitement που σου προσφέρει, σε κάνει να θυμάσαι για πάντα τον τρόπο που το χάκαρες. Και εγώ, ας πούμε, έχω άθλια μνήμη, θυμάμαι σχεδόν όλα τα CTF που έχω παίξει στη ζωή μου. Okay. Και τι έχω λύσει από αυτά και πώς το έχω λύσει, ή άμα το έχει λύσει κάποιος άλλος που χτυπάγα το κεφάλι μου, δεν το βρήκα εγώ, ξέρω εγώ, πώς το είχε κάνει κτλ. CDF, capture the flag. Ναι, αυτά παίζανε πολύ πριν το hack the box. Το κακό με αυτά ήταν ότι δεν ήταν τόσο ολοκληρωμένα. Δηλαδή δεν ήταν ότι είχες μια IP και είχες όλη την ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις. Συνήθως ήταν ένα web service ή ένα downloadable που ήταν encrypted και πρέπει να το κάνεις decrypt, ήταν πιο limited. Πιο guided. Όχι πιο guided. Δεν είχες τόση ελευθερία να δοκιμάσεις ό,τι θες πηγαίνοντας προς τη λύση. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν λίγο. Άρα ναι, αν το εννοείς έτσι ήταν. Ναι, εννοώ λίγο ότι ήταν το μονοπάτι συγκεκριμένο. Ναι, είναι web, βάρατο. Ναι. Εμένα αυτό, εντάξει, εμένα πάντα μου είναι πολύ μακριά το κομμάτι του hacking, γιατί είναι κάτι το οποίο ξέρω τα πέντε βασικά πράγματα που ως web developer πρέπει να προστατεύσω εγώ την υπηρεσία μου. Από εκεί και πέρα, το να το κάνω εγώ ενεργά δεν ήταν κάτι το οποίο έχει τύχει μέχρι στιγμής. Οπότε μου φαίνεται πάντα λίγο μαγεία πώς καταφέρνουν ρε παιδί μου και βρίσκουν περίεργα πράγματα. Ή όταν διαβάζω πολλές φορές το Zero Day της Google, πώς λέγεται το blog. Ναι. Που πάντα σου λένε, ξέρεις. Project Zero. Θα βρει και αυτό με το collision του Σαν. Ναι. Τρελό. Άλλαξε όλο τον κίτα από τότε. Για πες. Και διαβάσει εκεί πέρα δηλαδή, το τι κάνει ο άλλος, μου φαίνεται πάντα μαγεία. Δηλαδή, ότι κάπως αυτός έκανε black magic. Δεν μπορώ να φανταστώ πως κάποιος σε τελείως κλειστό μαύρο κουτί μπορεί δηλαδή, να κάνει. Να ανακαλύψει. Φίλε, είναι απίστευτο το τι μπορεί να κάνουν. Δεν μπορώ να. Αυτά, δύο πράγματα εγώ δεν έχω καταφέρει ακόμα να. Είναι εκτός τη σύλληψή μου, ρε παιδί μου. Είναι το Heartbleed. Μου είχε φανεί τότε. Βέβαια τώρα αν το δω. Αυτό είναι που φτύνε το SSH μνημή. Κάτι ήταν αυτό τότε. Βέβαια, αν το ξαναδώ με σημερινά μάτια, ίσως να το δω διαφορετικά. Αλλά τότε το 2014 που το είχα δει. Τι να πω, δεν μπορούσα να το συλλάβω πώς κάποιος έφτασε αυτό. Και το άλλο ήταν όταν είχαν βρει αυτό το bug της Intel με τα jumps. Όπου ξέφευγε μνήμη από τους registers ή από τις L3K, δεν θυμάμαι. Που το τρέχεις από hardware bug ουσιαστικά. Αυτό ήταν που έκανα το. Ναι, digital ocean, AWS, Azure. Νομίζω αυτό το προλάβαμε όντας hack the box και πρέπει να πατσάρουμε κι εμείς. Αυτό δεν μπόρεσα ποτέ να συλλάβω. Πώς κάποιος. Ρε φίλε, γιατί το jailbreak στο iPhone. Έχει πολύ πράγμα. Πώς το σκέψω ότι. Εντάξει, μέσα από τον Safari, τα πρώτα jailbreak, αν θυμάσαι, όταν τα σπάγανε τα κινητά παλιά, πριν καταλάβουμε το λέμε security, έπαιρνε σε μια σελίδα το Safari. Πάταγες, αυτός έφευγε από το Safari, πήγαινε πίσω, buffer overflow στο κινητό, jailbreak και έβαζε μέσα το CD, αν το θυμάσαι. Το που να βάζεις τις πειρατικές εφαρμογές. Ναι. Εντάξει, πολύ σύντομα. Από το Safari. Από το Safari. Αυτό είναι τελή τρύπα. Δεν το θυμόμουν, όχι. Μα το πιο γαμάτο είναι να μπορέσει να φας κάποιον από το browser. Το οποίο είναι και το πιο δύσκολο, έτσι. Και τα zero click SMS. Τα iMessages. Εντάξει. Έστω ένα μήνα. Και το φαγητό γίνεται. Ναι. Εντάξει, αυτά δεν πρόκειται να τα βρει στο. Πώς να σου το πω, στο commercial κομμάτι. Έτσι, αυτά είναι πιο πολύ θα παίζουν σε κυβερνήσεις.
Έτσι, δεν είναι ότι θα ξέρω κάποιον ας πούμε, να κάνει τέτοιο πράγμα και ας πω φίλε, άμα θες να φας το κινητό της κοπέλας σου, να της στείλουμε ένα zero day. Έτσι, αυτό το zero day μπορεί να κάνει ξέρω, πολλά εκατομμύρια να το πουλήσει σε κάποιον. Okay. Εκτός αν την αγαπάς τόσο πολύ και θες να ξοδέψεις 2-3 εκατομμύρια. Δεν νομίζω ότι πουλούνται. Καλά και πάλι. Ωραία, θα πάμε εκεί πέρα που θα θέλω να βάλω μια σειρά. Πουλούνται, υπάρχουν marketplaces και νομίζω. Δεν ξέρω σε πόσο νόμιμο είναι. Δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι στο dark web. Mm-hmm. Έτσι, οπότε φαντάζομαι απλά ο αγοραστής πρέπει να είναι κάποιος από κάποια κυβέρνηση. Και το να το πάρεις, δεν ξέρω αν θεωρείται όπλο αυτό ή κάτι το οποίο είναι παράνομο να το πάρεις. Το θέμα είναι να μην το χρησιμοποιήσεις. Δηλαδή, εγώ θα μπορώ να το πάρω για να το έχω για κανονικούς λόγους. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ήταν αυτό που ακούγεται σωστό να το πάρεις. Γιατί να το πάρεις. Εκτός αν είσαι ξέρω εγώ η FireEye και θες να το πάρεις για να δεις πώς γίνεται να πατσάρεις ή να κάνεις καλύτερο security. Δεν νομίζω σαν individual ή σαν εταιρεία άσχετη του χώρου να μπορείς να αγοράσεις ένα zero day. Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω φτάσει εκεί. Δεν έχω φτάσει εκεί. Δεν κάνουμε. Ωραία, εγώ θέλω να πάω ένα βήμα πίσω και να πάω πάλι στα δικά σου τα boxes. Είπες ότι το Hack the Box σου εγγυάται ότι υπάρχει μια τρύπα. Το αστείο, να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, είναι ότι. Εντάξει, ξεκίνησε αυτό, έτσι άρχισε και έμπαινε κόσμο. Οπότε. Καταλάβαινα πόσο λίγα ξέρω. Συνέχεια, όλο και πιο λίγα, γιατί βλέπω όλο και καλύτερου. Και μερικές φορές στις πολύ αρχές που έφτιαχνα εγώ και τα μποξάκια, είχα σηκώσει κανένα δυο χωρίς να έχω προβλέψει κάποια τρύπα. Απλά έσυσα κάτι και λέω: εντάξει, αφού όλα τα θα κάνω, θα κάνω και αυτό. Τα φάγανε όλα. Έλα, δεν άφησαν τίποτα. Μόνο και μόνο λέγοντας ότι φίλε, αυτό χακάρεται, το ξέρεις ότι ναι, ρε φίλε, μπορώ. Εντάξει, ήταν και καλή έτσι, μιλάμε για παλικάρια, ήταν πολύ καλά. τα φάγανε, δεν άφησαν τίποτα. Θυμάσαι να αφήσει κάποια από τα explodes που είχαν αυτά τα μηχανήματα που ζητάγανε για καλά. Δεν θυμάμαι εσύ, όχι. Okay. Έχουν περάσει πολλά χρόνια και όπως σου είπα. Δεν το κάνεις κι εσύ έτσι κι αλλιώς. Δεν το παραγωγώ, ναι, δεν το έσυσα. Οπότε εμένα οι ερωτήσεις μου είναι δύο. Βασικά συνεχώς πολλαπλασιάζονται, αλλά θα ξεκινήσω από τις δύο που είχα από πριν, βέβαια, στο μυαλό μου. Η πρώτη είναι, έχετε εσείς κάποια ομάδα η οποία φροντίζει να φτιάχνει και μποξάκια ή πολλές φορές παίρνετε και μποξεις τα οποία για κάποιο λόγο χακαρίστηκαν και μια εταιρεία σας το δίνει, ας πούμε, σαν. Όχι, αυτό δεν παίζει με την εταιρεία. Okay. Έχουμε μια εσωτερική ομάδα, τώρα πρέπει να είναι 15-20 άτομα. Α, είναι οκ, okay, αρκετή. Και έχουμε και contractors που ξέρουμε από το community και τους χρησιμοποιούμε συχνά. Okay. Ξέρεις με ένα compensation per content. Okay. Και έχουμε και ένα community submission program. Mm-hmm. Που οποιοδήποτε από το community μπορεί να κάνει submit το δικό του content. Content εννοούμε ότι είτε είναι machine, είτε challenge, γιατί έχουμε διάφορους τύπους τώρα. Έρχεται σε εμάς, εντάξει, feedback, κάτω έτσι, κάτω αλλιώς, έχουμε και κάποια guidelines και εφόσον δούμε ότι ναι, το θέλουμε και θα το σηκώσουμε, του πληρώνουμε για να αγοράσουμε το intellectual property. Okay. Ωραία, μου αρέσει. Τώρα, αν στεγούν ερώτηση, πόσο συχνά χακάρονται μποξάκια με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ο δημιουργός τους είχε προβλέψει? Αρκετά συχνά. Αυτό το unintended δηλαδή. Ναι, έχω αφήσει μια τρύπα στο. Πολύ συχνά. Με ένα στάνταρ κωδικό, ας πούμε, ξέρω. Μια. Ναι, εντάξει, τόσο ακραίο, σπάνιο, αλλά βρίσκουμε κι άλλα experts που δεν είχαμε υπολογίσει. Misconfigurations, τα οποία ξέρεις. Δεν πάει το μάτι σου, παιδί μου, και βρίσκει όλους, λέει unintended. Και πολλές φορές το κακό είναι ότι εσύ έχεις σχεδιάσει ένα μποξάκι το οποίο είναι τρομερά δύσκολο, παιδί μου, και θα το πάρει το αλλού τρεις μέρες. Και αυτός βρίσκει ένα unintended, που κάνει fast track όλο και ξέρεις, πάει κατευθείαν στο τέλος. Πραγματικά. Όχι, έλα πες, γιατί ρωτάω συνέχεια. Όχι, καλά κάνεις. Βασικά αυτό το οποίο ήθελα να ρωτήσω είναι τι κάνεις όταν κάποιος τρώει το μπουξάκι με άλλο τρόπο. Παίρνει, ας το πούμε, το. Ναι, εφόσον το έφαγε, το έφαγε. Και αυτό είναι στο mindset του Χάγκιν, ότι εντάξει, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Όχι να το φάζω τον τρόπο που εγώ όρισα να το φάσω. Γιατί έτσι κάνει τέτοιε μέρε, κανεί δεν θα ορίσει ότι πρέπει να φάζω. Όχι, σημασία έχει το αποτέλεσμα, αφού τα κατάφερε. Okay. Απλά μετά το πατσάρουμε για τους υπόλοιπους για να ξεζήσουν το experience. Κάνετε όμως άλλα μηχανάκια που έχουν αυτό το exploit που δεν ξέρετε ότι υπάρχει. Δηλαδή μπαίνει σε ένα πούλα στο πούλα με exploits. Κοίταξε, υπάρχουν μερικά cases. Π.χ. εμείς έχουμε στήσει τώρα, φαντάσου, ας πούμε 100 μηχανήματα με Ubuntu κάτι, κάποια έκδοση. Μετά από κανένα χρόνο μπορεί να βγει kernel exploit ή οτιδήποτε, οπότε να παίρνεις root από user. Οπότε πρακτικά όλα τα μποξάκια που έχει φτιάξει μέχρι τότε έχει βγει το unintended μετά. Μπορεί να μην υπήρχε εκείνη τη στιγμή και μετά. Εκεί αν είναι τόσο μαζικό, συνήθως
πατσάρουμε τα πάντα. Mm-hmm. Αλλά το unintended τις περισσότερες φορές είναι specific per box. Okay. Γιατί δεν παίζουμε τόσο με versioning συγκεκριμένου software συνήθως, ή είναι custom το expert, το πρώτο πρέπει να, ξέρεις, πρέπει να βρεις τι γίνεται, ίσως να βρεις και τον κώδικα. Mm-hmm. Ή είναι κάποιο purposely placed misconfiguration. Okay. Παρακολουθείτε τα CVEs και πατσάρετε επίτηδες για να μην είναι αυτά exploited. Ανάλογα. Επιλέγετε ποια αφήνει. Επιλέγουμε, κάποια τα αφήνουμε κιόλας. Γιατί έχει νόημα να δοκιμάσεις και το CVE πάνω στο μηχάνημα. Αν το μηχάνημα είναι εύκολο μέχρι μέτριας δυσκολίας, συνήθως αφήνουμε και τα intended. Αν είναι πολύ δύσκολο και θέλουμε άλλος να φτύσει αίμα για να το λύσει, συνήθως το πατσάρουμε. Άρα θα μπορούσε να πει ότι είναι ένα παιχνίδι γρίφου κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή ναι, αυτό ακριβώς είναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα σε επόμενο κομμάτι. Ποιος είναι ένας τυπικός, να το πω, και χρήστης και πελάτης. Δηλαδή υπάρχει κάτι που εγώ το παίρνω δωρεάν, αυτό μπαίνει και απλά ανοίγω ένα box, πληρώνω. Υπάρχει το community edition που είναι και όπως ξεκινήσαμε στην αρχή ήταν καθαρά community. Το οποίο φτιάχνει ένα λογαριασμό και έχει ανά πάσα στιγμή νομίζω 20 δωρεάν μποξάκια να παίξεις, συν κάποια challenges και κάποια άλλα. Και μετά, ανάλογα με το πόσο καλά τα πηγαίνεις, σου ξεκλειδώνει και άλλο λίγο content. Okay. Κάποια fortress που έχουμε, engines και τέτοια. 20 μποξάκια εννοείς ότι 20 τύπους από exploits ή μπορώ να έχω ταυτόχρονα 20 και να παίζω σου πέρα. Ρε φίλε, καλά λίστα είναι και μετά λύσε και τα 20 ταυτόχρονα, ξέρω εγώ. Θεωρητικά θα μπορείς να παίξεις και τα 20 όσο γρήγορα θες. Okay. Απλά προσπαθώ να σκεφτώ πόσο θέμα κόστος, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό πρέπει να, έχει, να κοστίζει. Κοίταξε, εμάς αυτό που μας έχει σώσει είναι ότι δεν πήγαμε στο cloud. Okay. Δεν πληρώνουμε δηλαδή cloud provider για το infrastructure των labs. Είναι όλο home built, ας πούμε. Okay. Δηλαδή. Σηκώνουμε, παίρνουμε bare metal servers, στείλουμε hypervisors και μετά έχουμε φτιάξει ένα δικό μας. Εντάξει, DevOps να το πω, εργαλείο, δεν ξέρω πώς να το πω. Automation, εντάξει, το οποίο κάνει deploy και destroy VMs on demand. Okay. Οπότε το κόστος είναι flat πρακτικά. Έχεις ένα bare metal server, πόσο κόστος έχει, και πάνω μπορείς να σηκώσεις έτσι 100-200 VMs. Όχι, okay, είναι από memory CPU, παίζεις σε πολύ. Και αυτό δεν είναι κάτι λογικό που θες να κάνεις scale, ρε παιδί μου. Τρόπους μιας web εφαρμογής. Είναι κάτι, όχι, είναι κάτι πιο αυστηρά ορισμένο. Εγώ απλά αγοράζω servers και σηκώνω μηχανάκια στους servers. Βέβαια χρειάζεται μια IP για το καθένα από αυτά, σωστά. Άρα, ναι, αλλά είναι internal. Μπαίνουν με VPN. Δεν τα έχω ανοιχτά. Α, οκ. Νομίζω ότι τους έδινες IP στο ίντερνετ και απλή. Όχι, ρε. Άμα ήταν έτσι, μόλις ήταν η IP, μόλις έδινε το που ξέρεις ίντερνετ, θα το έτρωγε κάποιος τρίτος. Δεν χρειάζεται να τυχαίο. Έχεις ανοίξει ποτέ logs από SSH σε internet, ναι, facing server. Η πρώτη μας εταιρεία με τον Αντώνη, η Sorcerer, είναι ένα online ID. Και όταν είχε βγει το Heartbleed, μπαίνω μια μέρα εγώ σε ένα server, το θυμάμαι σε αυτέ. Ήταν. Δεν ήταν μετά server, by the way. Ήταν στη Rackspace. Και είχαμε αφήσει το default root password, το οποίο ήταν ένα τυχαίο 12 χαρακτήρες. Και μπαίνω μέσα και βλέπω. Για κάποιο άλλο λόγο. Βλέπω ένα αρχείο που ήταν του στυλ Hello. Κλείσε, όχι ρε μαλάκα. Και το είχαν σκανά, είχαν μπει, είχαν πετάει. Μποτάκι ήταν. Μποτάκι ήταν εσύ. Εμένα μου είχαν φάει, έστεινε έναν σερβερ, SSH, έναν εύκολο κωδικό και τον στείνω. Κάνω κάτι, γυρνάω μετά από ένα τέταρτο να συνεχίσω και βλέπω ότι το μηχάνημα το μπλάει. Τελείωσε. Format πάλι, γιατί δεν ρισκάρεις να το. Να σβήσει τα ίχνη του, όχι, φορμάτ μετά. Δεν είναι καινούριο, δηλαδή ναι. Πάντα όποτε μας έχει τύχει να βρούμε έστω και την υποψία κάτι, καινούριο server, μεταφέρεις μόνο τα whitelist, δηλαδή οτιδήποτε ήξερες ότι είναι δικό σου, το μεταφέρεις και ελπίζεις να μεταφέρεις, να μην έχει μπει κάτι, ξέρεις, πιο κρυφό ρε παιδί μέσα σε κάνα configuration, τίποτα άλλο. Δεν είναι καλό συνέστημα γενικά. Όχι, χάλια. Ναι. Ωραία. Εγώ θα πάω λοιπόν στο επόμενο. Το Hack the Box είναι ένα box. Το ίδιο. Πριν να το διαφημίζουμε έτσι, ότι τρώμε ξύλο, τρώμε άπειρο ξύλο και έχουν βρεθεί και πραγματάκια έτσι. Όπως είπα, όλα κάνονται. Δεν υπάρχει κάτι που δεν χακάρεται. Και μέχρι στιγμής ευτυχώς το community έχει έρθει, έχει πει παιδιά, βρήκαμε αυτό. Το πατζάρουμε, τους κάνουμε και ένα appreciation letter αν θέλουμε. Παίρνουμε και ένα ειδικό badge
που είναι το πιο περιζήτητο bug στο Hack the Box. Oh. Το bug είναι ότι έχουν βρει bug στην πλατφόρμα την ίδια. Οπότε εντάξει, μέχρι στιγμή θα. Εντάξει, και τρώμε τρομερό ξύλο με την DOS φυσικά. Ναι. Όχι, εντάξει, ναι. Το οποίο έχετε βρει από πού ξεκινάει. Από παντού. Το τι θέλει να σου πει. Παντού. Ενώ το κάνει κάποιο ενδεχομένω. Χρήστη, ανταγωνιστή. Εντάξει, δεν θέλω να πιστεύω τώρα ότι είναι ανταγωνιστή και ξέρει κάνει τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι κάποιο δυσαρεστημένο χρήστη. Δεν τόλμησα, ξέρω. Δεν τόλμησα, θα σου κάνω την DOS. Κάνα να μην δώσεις είναι και τυχαία πολλές φορές, δηλαδή, ναι. Α, βρήκα κάτι, την δώσω. Γιατί όμως, τι κερδίζεις, δεν μπορώ να το καταλάβω. Βρήκες κάτι. Ακόμα, δηλαδή το μυστήριο ότι την δώσω δεν το έχω λύσει 100%. Το random ότι, okay, ας γαμίσουμε αυτούς σήμερα. Μα νομίζω, ρε εσύ υπάρχουν και... Βρίζω. Ναι. Μα υπάρχουν και κακοπροαίρετοι οι άνθρωποι, ότι... Ναι. Τι να κάνει, κάποιος που πεις, α, βλέπω αυτό, για να δούμε αν μπορώ να το ρίξω. Σωστό. Ναι. Εντάξει, την DOS δηλαδή και σε υπηρεσίες που συντηρούμε από άλλες εταιρείες εξωτερικές και σε εμάς πολλές φορές. Εγώ προσωπικά λαγώ την αλήθεια και θα κάνω το πάνω μου. Η Cloudflare θεωρώ ότι κάνει φανταστική δουλειά σε αυτό το κομμάτι και σου λύνει μια σειρά από προβλήματα. Εντάξει, όσον αφορά το bandwidth, την DOS. Το bandwidth σου έχει. Άμα είναι με requests, μπορεί να κάνει και πάρα πολλά. Εντάξει. Γιατί σου λέει, OK, γιατί που ξέρω ότι δεν είναι legit request. Γιατί που ξέρω ότι δεν έχει ένα million visitors εσύ. Πρέπει να του κόψω, ποιον να κόψω και γιατί. Τι θέλει δουλειά και από σένα. Φαντάζομαι άμα είναι, άμα παίρνει καταρρυπά, ρε παιδί μου, από κάποιο. Έχει το ένα tag mode που κάνει αυτό το screening, αλλά μα έχει τύχει να το κάνει καταρρυπά και αυτό σε μερικέ περιπτώσει. Ένα, αλήθεια. Δεν ξέρω πώ. Okay. Είναι μερικά πολύ sophisticated. Εκεί πάλι με έχει εξητάρει πάρα πολύ το DDoS του GitHub πριν χρόνια. Αυτό το. Που είχαν στην ουσία και τι είχαν κάνει. Χρησιμοποιούσαν analytics του Alibaba, Baidu, και είχαν χακάρει τον Baidu, έτσι ώστε όποιος κατέβαζε τα analytics, κατέβαζε και ένα man in the middle, δεν ξέρω τι καλά το είχαν κάνει, κατέβαζε και ένα κομμάτι κώδικα, που αυτό άρχιζε να κάνει request στο GitHub. Οπότε, όποιος κατέβαζε site που είχε Baidu analytics, ωρε φίλε, αυτό χτύπα για τον Κίθα. Μόνο η Κίνα δεν ήταν. Και τους γάμισανε, όντως. Δηλαδή, αυτό είναι φοβερό. Δεν ξέρω καν πώς το σκεφτήκατε και από τότε αρχίσανε μετά. Ρε φίλε, British Airways, hack. Ναι. 18-19. Κάτι μου θυμίζει, ναι. Εκεί που βάζεις την κάρτα σου, είχαν πειράξει λίγο το σκεπτάκι και ενώ την έβαζες και πήγαινε να γίνει πληρωμή, έστελνε και ένα αντίγραφο του αριθμού και των στοιχείων στους. Και δεν το έβλεπες, έτσι. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί δούλευε. Πλήρωνες, έπαιρνες το ειστήριο, αλλά είχε πάρει μια κόπια. Το πήραν ήδη μετά από κάποιους μήνες, με είχαν φάει και εμένα εκεί. Ναι, είχα κλείσει ειστήριο, έβαλα την κάρτα. Έχει πολύ πλάκα το έφαγες, με είχαν φάει το από πρώτη φορά τώρα. Δηλαδή το πήραν, δεν ξέρω. Και φυσικά εντάξει, μετά ακυρώνω την κάρτα, πάλι καλά δεν είχαν προλάβει να χρησιμοποιήσω. Ναι, εννοείται. Και ήθελα να πω συγγνώμη ότι από τότε, αφού έγινε αυτό με το GitHub, βάλαμε στο HTML. Εσύ βάζεις το checksum του JavaScript που περιμένεις ή του CSS, έτσι ώστε αν υπάρξει man in the middle, να μην το έχω browser, να πει δεν είναι αυτό το οποίο εγώ περιμένω. Εντάξει, δεν το βάζουμε πάντα, αλλά το κάνουμε κυρίως. Όχι, όχι. Μπορείς να αρχίσουμε να το κάνουμε και μήπως. Αλλά εντάξει, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορείς να βάλεις, να δηλώσεις εκεί website στα οποία επιτρέπει το browser να χτυπήσει από τη δικιά σου σελίδα. Δηλαδή έχει ρε παιδί τρόπους να προστατευτείς αυτό. Ναι, ισχύει. Ωραία. Για να κλείσουμε την πρώτη έκδοση ας πούμε, του Hack the Box, πρώτο γύρο, για να ξαναφτάσουμε σίγουρα πάλι εκεί πέρα. Θες να μας μιλήσει λίγο και για το enterprise κομμάτι το οποίο στήσατε μετά, πώς δουλεύει αυτό, τι είδους πελάτες έχετε, αν μπορείς να μιλήσει για κάτι από αυτά. Το enterprise στήθηκε. Γενικά τα πάντα στο Hack the Box στήθηκαν από τους χρήστες. Δηλαδή είχαμε το community, ξεκίνησε το community, πήγαινε πολύ καλά, τα κόστη ανέμεναν όμως, η υπηρεσία λίγο. Έπεφτε σαν ποιότητα, όπως καταλαβαίνεις, δεν είχε κανείς μας χρήματα να το υποστηρίξει. Οπότε κάναμε κάποιες απόπειρες με sponsors και τέτοια. Λίγες εταιρείες μας βοήθησαν στην αρχή. Και από το community άρχισε να βγαίνει το request ότι ρε φίλε, εγώ θέλω να πληρώσω και να έχω καλύτερη υπηρεσία. Θέλω να πληρώσω. Οπότε φτιάχτηκε το consumer προϊόν, okay. Που στην αρχή είχε καλύτερο level of service, τώρα πια έχει περισσότερο content. Και πάλι μέσα το. Community slash consumer, άρχισαν και ερχόντουσαν request ότι φίλε, OK, εγώ όμως θέλω ένα ολόκληρο lab, γιατί
εμείς χωρίζαμε τα άτομα, τους users ανά 50-60 per lab. Όταν κάποιος είπε ότι εγώ θέλω να αγοράσω bulk, ένα ολόκληρο για την εταιρεία μου. Okay. Και αφού το παίρνω, μήπως να έχω και κάποια άλλα analytics που θέλω για να βλέπω αυτό και αυτό και αυτό. Πώς το χρησιμοποιούν, οπότε γεννήθηκε το προϊόν. Εντάξει, βέβαια, γεννήθηκε η ιδέα του enterprise προϊόντος, τώρα έχει πάει σε τελείως διαφορετικό level από όλο το customer feedback που παίρνουμε. Έχει ξεχωριστό development, track τελείως το enterprise από το consumer. Okay. Θες να μας πεις ποιο είναι το enterprise workflow του Hack the Box, δηλαδή εγώ τι είδους εταιρεία είμαι και πώς χρησιμοποιώ το Hack the Box εσωτερικά σε ένα lab. Κοιτάξτε, τώρα σήμερα το Hack the Box δεν έχει μόνο τα labs με το core προϊόν, τα adversarial test labs όπως τα λέμε. Okay. Έχει και το Academy, έχει και το CTF platform, τώρα ξεκινήσαμε και το hiring platform, οπότε είναι ένα σύνολο προϊόντων. Απευθύνεται σε όσες εταιρείες είναι ενός μεγέθους που μπορούν να απασχολούν και μία ομάδα cyber security. Ή έστω ένα IT department το οποίο ασχολείται και λίγο με το cyber security. Okay. Hot, πολύ hot πελάτες είναι σίγουρα cyber security companies γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό security professionals. Consulting εταιρείες πιο γενικές, Big Four κτλ. Και σίγουρα ο στρατός. Okay. Οπότε αυτή στην ουσία παίρνει το Hack the Box εσωτερικά, ένα τύπο ας πούμε on-premise, δεν ξέρω αν είναι όντως on-premise, αλλά όχι, δεν κάνουμε on-premise. Είναι κάτι dedicated ας πούμε. Είναι για αυτούς. Ωραία. Και ουσιαστικά έχουν αυτοί. Θέλουν κάποια outcomes. Ότι θέλω οι junior pen tester μου να γίνουν medium και πάνω. Α, ωραία. Ή θέλω, okay. Επειδή έχω 50 IT και δεν βρίσκω pen tester, όπως δεν ξέρω να το ξέρετε, στην αγορά δεν βρίσκεις αυτή τη στιγμή εύκολα pen tester. Κάνουμε... Θέλω να τους κάνω junior pen testers. Κάνε τώρα security σε crypto, δε φύγω τώρα. Πάμε, φύγαμε. τώρα θα γυρίσουμε πίσω. Okay. Οπότε εκεί. Διαλέγεις το job role path που θέλεις για τον χρήστη σου, τον υπάλληλό σου και εμείς σου δίνουμε το πλάνο το οποίο πρέπει να ακολουθήσει αυτός για να φτάσει εκεί. Μαζί με τα στατιστικά, πώς πήγε, πώς μεγάλωσε. Okay. Και αυτό μετά αναλύεται σε company level και πάνω στο MITRE, ότι εγώ σαν εταιρεία τι θέλω να κάνω satisfy αυτά από το MITRE Attack Map. Οπότε έχεις ένα χάρτη, ας πούμε, που βλέπεις ότι η εταιρεία είναι καλή σε αυτά, γιατί με αυτά τα 20, 30, 40 άτομα που ασχολούνται έχουν μάθει αυτά τα πράγματα ή τα ξέραν ήδη. Γιατί ο άλλος πολύ πιθανόν ήταν community χρήστης ή consumer, οπότε είχε χτίσει το προφίλ από πριν. Σημαίνει ότι τον προσέλαβες και με τη μία πήρες 5-6 πόντους σε αυτά τα σημεία που σε απασχολούν σαν εταιρεία. Okay, γιατί εγώ έχω λύσει ένα box το οποίο είχε. Ναι, το έχεις λύσει, σε ξέρω. Οπότε εγώ τα δικά σου achievements, εφόσον κάνεις join την εταιρεία, θα τα κάνω. Join με τα τσίπια της εταιρείας. Okay. Ωραία. Μια τέτοια ομάδα θες να μας πεις. Βασικά, ίσως είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να πούμε για το τι είναι το ethical hacking ή το τι θα πει Red Team, αν δεν κάνω λάθος, λέγοντας αυτές τις ομάδες μέσα σε μια εταιρεία και τι είναι η καθημερινότητά τους, τι κάνουν, να ξέρεις τι ρόλο βάλανε και το εξής. Λοιπόν, είναι η. Εντάξει, τι είναι το ethical hacking. Ότι δεν κάνω ζημιά. Έτσι, πολύ απλά δεν κάνω κακό σε κανέναν. Και είμαι νομοταγής με κάποια αστεράκια, γιατί η ηθική με τον νόμο καμιά φορά απέφυγε λίγο. Σημαίνει ένα case, θυμάμαι πριν κάποια χρόνια, που είχε βρεθεί ένα bug σε ένα wallet και το ανακάλυψαν κάποιοι και άρχισαν και παράγαν wallet και κλέβανε crypto. Και κάποιοι ethical hackers, όπως τους βγάλαν στα νέα ότι είναι ethical hackers, χακάραν τα υπόλοιπα wallets που βρήκαν στο ίντερνετ για να τα πατσάρουν. Για να μην τους φάνε τα λεφτά. Αυτό άμα το σκεφτείς είναι παράνομο. Δεν σου δώσε άδεια ο άλλος να τον χακάρεις. Ακόμα και να του κάνεις καλό. Οπότε λίγο τα όρια, αλλά ο ethical hacker γενικά δεν κάνει κακό. Ωραία, αυτό είναι νομίζω το πιο σωστός προσδιορισμός. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο hacker και θεωρώ by default ότι είναι ethical. Περισσότεροι, σχεδόν όλοι οι hackers που έχω γνωρίσει είναι ethical, δεν έχω γνωρίσει να πει ο μαλάκα πάμε να κλέψουμε αυτού τα λεφτά. Αυτοί είναι cyber criminals που το κάνουν αυτό
Και τώρα η μόδα φυσικά είναι εντάξει, να ζήξουμε κανένα ransomware. Ναι. Έτσι να βγάλουμε κανένα bitcoin. Εντάξει, τώρα είναι και φθηνά το bitcoin, μπορεί να βγάλει και. Θα ζητάνε περισσότερα, δεν μοιάζει. Να σου λέει μια κατευθείαν. Ωραία, οπότε πώς μια ομάδα προσλαμβάνει, γιατί υπάρχουν και καρχάκιδες οι οποίοι τι κάνουν, κυνηγάνε κάποια bug bounties, δηλαδή... Υπάρχει το κομμάτι των security researchers που κάνουν bug bounties και εντάξει, σαν freelancers ή μπορεί να δουλεύουν κάποιες μέρες το μήνα. Σε εταιρείες μέσα βλέπεις penetration testers, που ουσιαστικά τι κάνω, ψάχνω να βρω τρύπες και σας κάνω report. Και υπάρχει και το red team που είναι πιο πολύ με business objective, δηλαδή τι έχει σημασία στην εταιρεία σου, έχει το, δεν ξέρω, τα financial data, ωραία, στόχος μου είναι να πάρω αυτά τα data, χωρίς να με πάρει έτσι κανείς. Αλλά αυτό είναι πιο μάτσο, δηλαδή η εταιρεία σου πρέπει να έχει και defensive mechanisms, αλλά να παρακολουθείται και από shock, ξέρεις. Ο στόχος του red team είναι να σου πει ότι φίλε, παρόλο την ασφάλεια που έχεις, εγώ τα κατάφερα. Αλλά δεν τους μοιάζει. Ενώ ο πεντέστερ θέλει να σου βρει τρύπες και να σου πει πώς να τις πατσάρεις, ο Red Teamer μπορεί να βρει μια τρύπα μόνο, τον νοιάζει, αρκεί να φτάσει στο business objective που θέλει. Okay. Και συνήθως αυτοί είναι ομάδες οι οποίες είναι μέσα στην εταιρεία, αλλά δεν είναι σαν να είναι τελείως εξάρτητα. Δηλαδή... Όχι απαραίτητα. Καλά, Red Teamer δεν νομίζω να μπορεί να είσαι στην ίδια εταιρεία. Συνήθως πρέπει να σε απέξω για να μην σε ξέρουν κιόλας. Γιατί πολλές φορές συμπεριλαμβάνει και physical hacking. Δηλαδή να μπει μέσα στο κτίριο, να αφήσει κάποιο. Okay. Έχουμε ακούσει μαραφέτη, ξέρεις, σε κανένα δίκτυο κουμπωμένο. Οκ. Okay. Α, παίζει δηλαδή τέτοια πράγματα. Ναι. Εμένα ο στόχος μου είναι αυτός και πρέπει να το κάνω. Άρα το Hack the Box όμως πάει κυρίως στο pen testing, δηλαδή καθαρά. Είναι σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε. Ναι, εντάξει, και ο Red Teamer τις ίδιες τεχνικές θα χρησιμοποιήσει για να φτάσει στο στόχο του. Με τη διαφορά ότι έχει και το πλεονέκτημα ότι μπορεί να κάνει ό,τι του κατέβει στο μυαλό, χωρίς να κάνει κάποιος κανέναν άνθρωπο φυσικά. Ενώ οι pentesters συνήθως έχουν και κάποιο scope. Okay. Δηλαδή σου λέει ότι, OK, θα κάνεις pentest, αλλά μέχρι εδώ μπορείς. Ή αυτό το range από IP, μην ακουμπήσεις τίποτα άλλο. Οκ. Έχει δηλαδή πιο περιορισμένο, ας πούμε, στο. Ναι. Το pentest είναι το πρώτο level testing που θα κάνεις στον οργανισμό σου. Έτσι. Εντάξει, ας πούμε ότι έχεις ξεπεράσει το vulnerability scanning, που είναι το ακόμα πιο. Θα γίνεις mature, θα χτίσεις τους μηχανισμούς ασφαλείας, θα πατσάρεις, θα έχεις κάποια ομάδα να παρακολουθεί το δίκτυό σου και μετά είσαι σε επίπεδο να κάνεις αδεκτή και να έχει νόημα. Έτσι, γιατί αν ξεκινήσεις με τη μία, προφανώς και θα. Και θα πάρεις να το βάλει. Γιατί εσύ έχεις να πατσάρεις τόσα πράγματα που δεν έχει νόημα να κάνεις αδεκτή με exercise. Είπες κάτι πριν από λίγο και το κρατάτε, νομίζω δεν βιάζει να ρωτήσουμε τώρα. Είπες ότι δεν υπάρχουν penetration testers στην αγορά. Σωστά. Ναι, ωραία. 3 εκατομμύρια βασικά. 3 εκατομμύρια θέσεις πάνω στο cyber security αυτή τη στιγμή είναι και ναι, δεν μπορεί να το κάνει. Ποιος είναι ο ρόλος του penetration tester και ποιο είναι το path το οποίο κάποιος ακολουθεί για να γίνει. Κοίταξε. Ας πούμε ότι okay, ασχολούμαι με το security, του αρέσει το offensive security που είναι το hacking. Πολλές φορές ξεκινάνε από shock και μετά πηγαίνουν στο πέμπτο τμήμα. Παίζει αυτό γενικά. Shock. Shock είναι shock analyst, security operation center. Κάθεσαι σε μια οθόνη από, που έρχονται alerts από εταιρείες που παρακολουθεί ο οργανισμός σου. Και εσύ πρέπει να κρίνεις. Να κάνεις το investigate, να δεις είναι αληθινό, κάποιος μπήκε, είναι false positive, ξέρεις. Okay. Και αυτό έχει και βάρδιες γιατί είναι 24 ώρα. Okay. Οπότε ο penetration tester είναι ένα άτομο το οποίο full time προσπαθεί να αποκτήσει... Να βρει τρύπες. Ναι. Και είτε το κάνει internal, αν μιλάμε για internal pen test, αν είναι υπάλληλος κάπου, ή σε κάποιο consulting firm, πουλιέται σαν υπηρεσία το χρόνο σου. Γιατί πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα? Γιατί το cyber μεγάλωσε απότομα, δηλαδή η απειλή αντιλήφθηκε ο κόσμος πολύ γρήγορα ότι υπάρχει. Γιατί αν θυμάσαι, πώς, στην Ελλάδα, ας πούμε, που είναι και πιο κοντά μας, το cyber πώς μπήκε στην Ελλάδα, με το GDPR. Αλλά δεν είχε κανείς το έτσι να πει ότι να προσέχουμε, γιατί εδώ θα χάσουμε πολλά χρήματα αν μας χακάρουν. Ήταν ότι, μαλάκα, βγήκε κανονισμός, θα χάσουμε χρήματα από το πρόστιμο.
Αυτό ήταν. Οπότε ναι, μεν cyber security, αλλά όπως για να κάνουμε tick the box. Τώρα έχει αρχίσει και φαίνεται η πραγματική ανάγκη. Έτσι, γιατί μπορείς να πάθεις ζημιά, μεγάλη ζημιά. Από τα δεδομένα που θα φύγουν, ναι, από την εμπιστοσύνη θα χάσεις, πελάτες. Δηλαδή. Πελάτες, το downtime. Να σου ρίξει όλα τα συστήματα, σου πετάξει κανένα ransomware μέσα και στα ρίξει όλα. Πόσες μέρες θες. Φαντάζομαι να είσαι ένα e-shop ή δεν ξέρω, ένα delivery app κάτι και να μείνεις δύο μέρες κάτω. Πόσα λεφτά θα χάσεις. Όχι, είναι. Αυτό είναι ζημιά, δεν είναι. Ναι, είναι και πλέον το καταλαβαίνουν. Οπότε υπάρχει πραγματική ανάγκη για cyber security. Οι υπηρεσίες αυξάνονται. Αυτό λέει είναι πολύ απότομα. Δεν είχαν προλάβει να βγουν στην αγορά αρκετοί. Mm-hmm. Γιατί άμα δεις και ό,τι μαθήματα σε πανεπιστήμια, τώρα μπήκανε. Κάποια πτυχιακά νομίζω ότι είχαν και πολύ. Ελάχιστα. Ελάχιστα. Τώρα σχεδόν κάθε πανεπιστήμιο έχει ένα μάθημα cyber. Εκτός Ελλάδας εννοείς βέβαια. Και εδώ νομίζω γιατί το ΠΑΠΗ έχει ας πούμε τα ασφάλεια ψηφιακών συστημάτων και φαντάζομαι ότι θα έχουν όλα. Και το University of West Attica. Το ξέρω γιατί έχουμε πολλά παιδιά που βγαίνουν από εκεί και τα προσλαμβάνουν. Εμείς έχουμε. Και τη λογική. Μπορεί μέχρι να πάρουμε πτυχίο να έχει αλλάξει την πρόγραμμα και να έχουμε. Τι να σου πούμε. Μπορεί να έρθει και να το ξέρετε. Αυτό, ναι. Πάντως είναι πολύ καλό και είναι και σημαντικό νομίζω αρχικά και σαν προγραμματιστής πρέπει να γνωρίζεις τα βασικά πράγματα για τα οποία πρέπει να προφερθείς. Προφανώς δεν μπορείς να έχεις το ίδιο καλό με έναν άνθρωπο που είναι. Φίλοι, αν μάθεις απλά τα basics στο πώς να χακάρεις, τη στιγμή που γράφεις κώδικα θα βλέπεις τα λάθη στον εαυτό σου και θα λες απ, έτσι θα την έτρωγα. Yeah. Αυτό δηλαδή γίνεται συνέχεια. Βέβαια, ακολουθώντας τα best practices όταν γράφεις κώδικα, π.χ. του framework, το framework πώς σου λέει ότι θα κάνεις ένα query. Όχι του μωρέ, άστε και πράγμα, το βάλω το χέρι. Όχι, εδώ θα βάλουμε το βάρο μέσα και τελείωσε. Έτσι την πατάς, ναι. Μου το είπαν αυτό σε ένα project που είχαμε ένα πελάτη, το που γινόταν ένα API call, το οποίο επειδή δεν το είχαν στήσει καλά οι προηγούμενοι developers που το είχαν κάνει, οπότε ήταν ένα API call, το είχα δείξει στον Αντώνη, έπρεπε να σου φέρει ας το πούμε 80 οντότητες, οι οποίες είχαν μοιρασμένες από κάτω άλλες 60 ποντότητες, δεν ήταν τεράστιο νούμερο, οπότε αυτό έκανε 20.000 database queries. Οπότε αυτό είναι Django, οπότε χρησιμοποιεί το ORM του Django, το αντίστοιχο με το Laravel, οπότε συζητούσαμε για το πώς θα κάνουμε optimize κάτω όλα αυτά με το ORM. Και πετάχτηκε κάποια στιγμή, δεν χάρη εσύ λίγο πριν το γράφει με χήμα, ένα κουϊράκι και να τελειώνουμε. Τίποτα. Δηλαδή, τι drop table, τι 20.000 κουϊρίς. Ναι, ναι. Drop δεν νομίζω να γίνεται, φίλα. Πλέον δεν γίνεται, λες. Ναι, όχι, θέλω να πω ότι και drop δεν γίνεται ή... Ναι, spell injection μια χαρά γίνεται. Για να κάνεις drop table δεν πρέπει να δώσεις δεύτερο query. Δεν μπορείς να δώσεις το ίδιο. Βάζεις comment στο τέλος. Ναι, βάζεις comment, αλλά by default και η SQL πλέον, για να κάνεις run multiple queries με το ίδιο request, πρέπει να πας να του αλλάξεις μια ρύθμιση, νομίζω. Οκ, okay, έλα ρε, οκ. Okay. Ναι, γιατί το είχαν γραμμίσει, όλοι κάνουν το τέτοιο. Okay. Μπορείς να γυρίσεις όλη τη βάση να τη δεις, έτσι, μπορείς να κάνεις άλλο. Το είχαν κάνει σε ένα ελληνικό εστιατόριο αυτό, το οποίο είχε έκανε delivery. Και ναι, του είπαν μια φαπηλιά, μπορούμε να φέρουμε τη βάση σας, κόψτε τα SQL injections δύο φορές, τρεις φορές παιδιά να η βάση σας. Ναι. Εντάξει, μην πάμε μακριά, εγώ θυμάμαι εφαρμογή ρε παιδί μου, η οποία πήγαινε καλά στο HTML και την μη και στέλνε την παραγγελία. Ήταν κάποια αλυσίδα ρε παιδί μου, εντάξει, θα μείνω εκεί, κάποια αλυσίδα ρε παιδί μου. Οι horror stories υπάρχουν πάρα πολλά και εγώ έχω δει, άστα να πάνε. Έχει νόημα μια εταιρεία να πάρει hack the box χωρίς να έχει offensive ομάδα, αλλά να το πάρει για την άλλη μεριά, για τους προγραμματιστές της. Κοίταξε, οι developers σου είπαν να γυρίσουν πάρα πολλά μαθαίνοντας τα βασικά, και εκεί δεν θα παίξουν τόσο σε αυτό που περιέγραφα στην αρχή, στα Desert Test Labs, θα παίξουν στο Academy, που είναι μάθημα. Basics. Ναι, εντάξει, πολύ interactive, γιατί σου πετάω και ένα μποξάκι. Πάτω. Έλα, δείξε μου τι έμαθες. Ξέρεις, είναι λίγο πιο interactive, αλλά αυτό έχει νόημα. Γιατί αυτό που σου είπα, θα πιάνεις τα λάθη σου on the fly. Και από άποψη κόστος, αν το σκεφτείς, είναι μεγάλο το κόστος το να περνάς μετά τον κώδικα σου, code review, bugs,
πάμε πίσω ξανά από το να γράψεις πιο σωστό κώδικα και secure κώδικα. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό, επειδή συζητάμε όλη αυτή την ώρα για χακάρισμα στην ουσία, σε σημαντικό βαθμό για χακάρισμα σε επίπεδο μηχανής, δηλαδή ότι εγώ πήρα μια IP, αρχίζω σκανάρω. Αυτό για μικρομεσαίες εταιρείες, για κάποιες περιπτώσεις και εμείς για κάποιες εφαρμογές που έχουμε, είναι irrelevant, γιατί για παράδειγμα τρέχεις κάτι σε μια πλατφόρμα Heroku στο Fargate της Amazon που παίρνεις ουσία κάτι που είναι... Εντάξει, η εφαρμογή έχει όμως, θα έχει bugs. Αυτό ήθελα να πω. Όταν φύγουμε από το επίπεδο της μηχανής και το ότι okay, δεν έχει... Έτσι και αλλιώς, εγώ απλά σε πάω ένα βήμα πριν στο Hack the Box και σου λέω πάρε την IP, αλλά εσύ θα σκανάρεις την IP, θα δεις ότι τρέχει web service ας πούμε. Θα μπει με τον browser, θα δεις την εφαρμογή. Και αν είσαι σκανάρεις πάλι περίεργα, ξέρω εγώ. Την εφαρμογή θα χακάρεις. Ναι. Θα αρχίσει να παζάρει ό,τι input έχει, να δει. Δεν είναι μόνο το μηχάνημα αυτό κάθε αυτό. Μετά αρχίζει με το που βρει ποια είναι η φάνη, αρχίζει και μακρύβει. Είπε να φαζάρει input. Τι εννοεί με αυτό. Ρε παιδί, εντάξει, το πιο κλασικό θα αρχίσει να βάζει μόνο αυτή δίπλα αυτή, να τη αν θα σκάσει τίποτα. Okay, έτσι. Αυτό είναι το στάνταρ. Το στάνταρ. Τι γίνεται αν η τιμή που πετάξεις, ας πούμε, αν μιλάμε για ένα API και στέλνεις, πώς λέγεται, JSON. Μπορείς να στείλεις και integer, έτσι δεν είναι, μπορείς να στείλεις και string, μπορείς να στείλεις και bool. Okay. Οπότε δοκιμάζεις διάφορους τύπους variables για να δεις πώς αντιδρά. Ας πούμε, στην PHP το ξέρετε με τα δύο ISON και τα τρία ISON. Ναι, πες. Είναι όπως και η JavaScript είναι το false και το truth, ρε παιδί μου, ότι με δύο ίσον, για παράδειγμα το string 0 και το false είναι ίσον. Α, το, ναι, τα τρία ίσον είναι το ένα identical, όχι να είναι equal. Μπράβο. Οπότε πρακτικά ένας κωδικός, ας πούμε, ένα string, μια σειρά ψηφίων, αριθμών, whatever, equals true. Ναι. Έτσι δεν είναι false, άρα ίσον ίσον true. Οπότε εσύ αν στείλεις ένα JSON request και στο password βάλεις true, σαν bool, πρακτικά αυτό το statement έλα, σχέδιο, ρε, okay. Είναι σωστά. Όχι, okay, αλλά εντάξει, βέβαια, άμα εσύ τα χασάρεις όλα αυτά και αυτά, εντάξει, δεν έχει τόσο νόημα. Μετά τι κάνεις το χάρι. Αλλά κατά μια πιθανή. Σε password δεν το κάνεις, αλλά αυτό παίζει πάρα πολύ γενικά. Δηλαδή έχει γίνει χαμούλης με αυτό. Και το είχαμε κι εμείς από λάθος. Στο flag submission, στο CTF. Okay. Δηλαδή, εγώ μπορούσα πρακτικά να μην χακάρω το challenge και να στείλω true. Και... ναι. Έλα, ρε. Okay. Ναι. Το οποίο το βρήκαμε εμείς, internal. Δηλαδή, δεν μας το έκανα report, το βρήκαμε τελικά και λέμε, μαλάκα, τι γίνει εδώ. Οπότε το πατσάραμε. Λες και στο διαπρό, μπορεί, ρε παιδί μου, okay, δεν είναι στο password, αλλά θέλω εγώ να τσεκάρω ότι ισχύει το OTP. Θέλω εγώ να δω το repository στην κλίθα από κάποιο άλλο. Ναι, εγώ το βλέπω εδώ, είναι να κάνεις τέτοιο. Οκ. Ωραία, αυτά είναι πολύ ενδιαφέρον, ωραία. Άρα λοιπόν εγώ πώς ξεκινάω, ξέρω λοιπόν ότι εμένα σήμερα μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον και λέω θα γίνω hacker από αύριο. Και η απάντησή μου σε όλους τους φίλους με ρωτάνε, ξέρεις από λιγιστές, ναι, θέλω να χακάρω το Facebook ενός φίλου μου για να δω τα μηνύματα. Πλέον θα μπορώ να σου λέω ότι σας έχω απάντηση. Πώς ξεκινάω, τι. Ποια είναι τα πρώτα βήματα που θα πρότεινε σε κάποιο άτομο το οποίο είτε θέλει να γυρίσει καριέρα στο hacking είτε να ξεκινήσει όλη την καριέρα του. Κοίταξε, σίγουρα το ότι έχει background engineer βοηθάει πάρα πολύ. Δεν είναι απαραίτητο. Θα ξεκίναγα με πολύ entry level πράγματα. Εγώ είμαι πρακτικό τύπο. Δηλαδή, σου έλεγα. Μπες στο hack the box. Πηγαίνει να έχω φτιάξει hack the box, ok. Αλλά θα σου λέγανε μπες στο hack the box και πειραματίσου. Ξεκινά από το Academy και εκεί έχει δωρεάν free content. Κάνε ό,τι free μαθήματα έχει, που είναι basics, να μάθεις τα absolute basics, να καταλάβεις λίγο τη λογική του hacking. Μετά παίξε κάνα challenge στο hack the box. Άμα νιώθεις πιο confident, πήγαινε στα boxάκια που είναι πιο hardcore, ας πούμε. Και μετά, εντάξει, μπορείς να κάνεις πιστοποιήσεις. Ξέρεις, το interest είναι πολύ μεγάλο. Πλέον όρεξη να έχεις και δεν προλαβαίνεις να βγάζεις certificates. Στο πλήσιο από πού παίρνεις συνήθως. Τώρα έχουμε και εμείς μία, την οποία θα σου πρότεινα ανεπιφύλακτα. Το Certified Bug Bounty Hunter είναι focus σε web pentesting, web applications, που είναι αυτό που συζητάγαμε. Και φυσικά βοηθάει και
ξέρεις, άμα θες να ασχοληθείς με το background, επειδή επί το πλείστον web θα χακάρεις, αλλά είναι πιο broad. Τώρα στην αγορά υπάρχουν διάφορες από ανταγωνιστές, οι πιο γνωστοί... Κακές. Όχι, εντάξει, κοίταξε. Καλή κι αυτή. Το SCP, που είναι μια πολύ γνωστή, έτσι, που είναι μια που έχω και εγώ, να σου πω την αλήθεια, και ήταν και η μόνη που υπήρχε τότε που ήταν αξιόλογη, συνεχίζει και υπάρχει. Κοιτάξτε, όρεξη και λεφτά να έχει, γιατί είναι και αυτό που παίζει ρόλο. Πήγαινε και κανένα σάντ μετά, δώσε κανένα 6-7.000. Α, είναι έλα, ρε! Σάντ είναι πολύ ακριβή. Οκ. Μάλιστα. Και... δεν είναι απαραίτητα τόσο. Ξέρεις, η σάντ έχει και πολύ καλό content σίγουρα. Αλλά το value versus content, additional content game, όπως σας πες, δεν είναι και τόσο. Έχει νόημα να χρησιμοποιήσω σαν οργανισμό το Hack the Box εσωτερικά, αλλά τα μηχανήματα τα οποία έχει μέσα στο lab να είναι στην ουσία κόπιες αυτών που τρέχω εγώ στο production. Θα μπορούσες και σε enterprise μεγάλο το κάνουν. Δηλαδή, τους δίνουμε τη δυνατότητα να βάλουν δικά τους το σήμα μέσα. Ναι. Σαν δύο άλλους να προσπαθεί να χακάρει πραγματικά το production για να το σπαμάρει με network και όλα αυτά, να είναι. Ναι. Να είναι εκεί. Βγάζουμε με αυτό, ή επειδή στο Hack the Box, αν καταλαβαίνω, στην ουσία εσύ σε σημαντικό βαθμό ορίζει την περιφέρεια, θα μου πει δέχεσαι και κάποιο το φαγητό, το φαγητό. Ναι, επίσης εμείς βγάζουμε καινούριο content κάθε εβδομάδα, αρκετό. Οπότε, πόσο άλλο διαβάζει την εφημερίδα για να δει τα νέα του κόσμου, έτσι κι άλλο παίζει Hack the Box για να μάθει τα latest and greatest πάνω στον χώρο τη cyber security. Οπότε αυτό το benefit θα το, εντάξει, δεν θα το χάσει, γιατί πρακτικά δεν σου λέμε ή θα έχει δικά σου μηχανήματα ή δικά μα. Σου λέμε, άμα θε, βάλει και δικά σου. Okay. Αλλά το purpose του Hack the Box δεν είναι να το τρέξει τόσο πολύ σαν ένα development environment να χακάρει τη safe. Στήστε το σε ένα δικό σου hypervisor, τσάμπα, στο γραφείο σου και πάρα το όσο θες. Αφού δεν θα ανανεώνεται το content. Μόνο για το gamification το θεωρώ too much. Η λογική του Hack the Box είναι ότι ξοδεύω χι χρόνο το μήνα, τη βδομάδα για να είμαι πάντα up to date πάνω στο αντικείμενό μου. Γιατί την εμπειρία που αποκομίσω από το Hack the Box δεν μπορώ να την αποκομίσω από την εταιρεία μου. Okay. Ειδικά αν είμαι internal. Αν είμαι external και κάνω έργα, εντάξει, σίγουρα έχω περισσότερη τριβή. Οπότε μαζεύω πιο λίγο γνώση. Αλλά και πάλι, σε ένα έργο έχει το φόβο ότι πρώτον έχει το scope που είπαμε, δεν μπορεί να κάνει ό,τι ακριβώ γουστάρει, και δεύτερον έχει το φόβο να μην διαλύσει τίποτα. Και σε δουλειά είναι. Ναι, ναι, ναι. Ενώ σε εμά λέμε σπάστα, τι λέει κάτι, σμπαράλια. Αυτό είναι το νόημα, ναι. Αυτό. Ποια είναι τα hacks τα οποία βρίσκεις πιο ενδιαφέροντα, δηλαδή τρύπες που αυτά τα οποία σε εξητάρουν συνήθως περισσότερο γύρω από τι είναι, ή είναι όλα, ξέρω εγώ. Κοίταξε, να σου πω πρώτα απ' όλα ότι εγώ πλέον είμαι άχρηστος στο κομμάτι, ωραία. Ήμουν αμέτριος στα καλύτερα, με αυτό διαπίστωσα, τώρα είμαι άχρηστος. Να σου πω όμως... από αυτά που είναι... βλέπεις εννοώ. Ναι, θα σου πω ότι μου άρεσε όταν έπαιζα. Οι περισσότεροι διαφωνούν με αυτό. Εμένα μου άρεσαν τα CTF, αυτά που είπα ότι δεν είναι τόσο ρεαλιστικά, αλλά είναι purposely πολύ πολύ δύσκολα. Έτσι, αγγίζουν πιο πολύ τα όρια του grief και του gaming, παρά το ότι αυτό θα το συναντήσεις σε ένα production environment. Θα το συναντήσεις, αλλά λίγο πιο λίγο διαφορετικό, λίγο πιο εύκολο ίσως, ξέρεις. Είναι πιο κρεμή, δηλαδή ξεκινάς και να λύσεις, να λύσεις, να λύσεις. Τα CTF είναι ότι, φίλε, θα σου... κάνω τον εγκέφαλο που ρε, ας πούμε. Ειδικά ορισμένα είναι αντιγιά. Αυτά τα γούσταρα τρελά. Και αυτά είναι που μου είναι περισσότερο. Okay. Τα μποξάκια, οκ. Okay. Εννοείται ρεαλιστικό, full γουστάρο. Αλλά το capture the flag σε κέρδιζε. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει γενικά στο community αυτή. Τι διαφορά έχει το capture the flag από το μποξάκι? Ότι το μποξάκι συνήθως είναι πράγματα που θα βρει σε ένα production περιβάλλον. Δηλαδή, ο pen tester, το μποξάκι που θα παίξει θα είναι αντίστοιχο με κάτι που θα δει σε μια εταιρεία που θα πάρει. Το CTF είναι. Δεν ξέρω, whatever. Έχει φτιαχτεί για να, okay, για να σε κάνει υποφέρει, ας πούμε. Okay, καλά. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, το αρχείο που είναι στο root directory του Ακαλυπέτης Χρήστη είναι owned by root. Οπότε και να μπει σαν Ακαλυπέτης δεν μπορεί να. Όχι, είναι, ρε παιδί μου, ας φτιάξουμε ένα web. Έχει ένα ξερό input form, μπορεί να σου δίνει και τον κώδικα και να σου λέει και να μην μπορείς να το σπάσεις βλέποντας και τον κώδικα, να είναι τόσο δύσκολο και να είναι κάτι που το καταλαβαίνεις ότι άλλωστε έχει φτιάξει επίτηδες για να μην μπορεί να χακαριστεί. Για να μπορεί να χακαριστεί, αλλά με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο, οπότε να σου κάνει trigger, παιδί μου, τον εγκέφαλο, να τα καταφέρεις. Από εκεί λοιπόν,
αυτοί που παίζουν σε τέτοια τα λύνουνε, πάνε πιο πολύ προς το security researchers κομμάτι, bug bounties, ξέρεις. Ενώ τα μποξάκια για αυτά είναι πιο πολύ προς το path pen tester. Okay. Και υπάρχει έτσι αυτό το, α, δεν είναι ρεαλιστικά, οπότε γιατί να τα κάνω. Μια παράθεση. Ναι, ναι. Και απ' την άλλη, ναι, δεν είναι ρεαλιστικά, αλλά είναι πολύ δύσκολα και τι νομίζεις ότι ένα zero day που θα βρεις, τι θα το βρεις από το μποξάκι που παίζεις, υπάρχει αυτό το... Okay. Ωραία. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί θα θέλω να πάμε και λίγο σε άλλες περιοχές. Δεν φέρνεις εγώ πέρα σήμερα, όπως κατάλαβες. Έχω ένα κόρση μια, δεν ξέρω αν το προλάβαινα. Α, εντάξει, θα προλάβουμε. Λοιπόν, οπότε την κρατάω γρήγορα την ερώτηση για να... Εντάξει, καλά, θα το κάνω από εδώ, δεν πρόκειται να φύγω. Ωραία, μια χαρά. Τι ήθελα, ναι, υπάρχει κάποιο The Flag το οποίο είναι δύο ομάδες και κάθε μία πρέπει να φάει το μηχάνημα της άλλης, δεν θα μπορούσε λοιπόν, να γίνει. Λοιπόν, υπάρχει το Attack Defense, το οποίο είναι ένα προϊόν που έχουμε φτιάξει. Okay. Το λέμε Battlegrounds. Mm-hmm. Το Battlegrounds είναι... αυτό το προϊόν είναι τόσο γαμάτο, ρε φιλέ, αλλά δεν είναι έτοιμος ο κόσμος να το δεχθεί. Είναι το πολύ... Είμαστε πολύ early για να γίνει broadly acceptable και να παίζει ο κόσμος. Εμένα μου θυμίζει PvP σε RPG game. Αυτό είναι, φιλέ, και εγώ έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από RPG γενικά και πώς το λένε, MMO κτλ. Οπότε, αυτό τι κάνεις, σπάς 4 versus 4 αντίπαλες ομάδες. Έχεις 4 μποξάκια εσύ και 4 αντίπαλος, τα οποία είναι ίδια. Δηλαδή το box 1 το δικό σου είναι ίδιο με το box 2 του άλλου, με τη διαφορά ότι εσύ για το δικό σου box έχεις root credentials, οπότε μπαίνεις μέσα και πατσάρεις, για να μην σε χακάρει. Ωρε, τρελό! Και πατσάροντας, βλέπεις την τρύπα. Οπότε προσπαθείς να προλάβεις να τον χακάρεις. Άρα ποιος θα πατσάρει πρώτος και ποιος θα χακάρει πρώτος. Έλα, γαμάτρα. Γι' αυτό πάει both ways, γιατί μπορεί εγώ να σε χακάρω ή να σε πατσάρω. Ναι. Να πατσάρω το δικό μου, σε χακάρω, βλέπω πως σε χακάρα, πάω βρίσκω τον κώδικα μου, τον πατσάρω γρήγορα να προλάβεις εσύ. Άρα πρακτικά ταυτόχρονα... Και γίνεται μάχη και το κάθε μηχάνημα τώρα δεν έχει μία τρύπα, έτσι, έχουμε βάλει 7 τρύπες στο κάθε μηχάνημα, οπότε γίνεται της πουτάνας. Παιδιά, να πω δώσεις, αυτό είναι ρεαλιστικό εδώ μεταξύ, δηλαδή μπορεί να μην ακούγεται, αλλά περίμενε μεταξύ χωρών και αυτά παίζουνε. Τώρα, έτσι, εγώ τυχαίνει και έχω ακούσει κάποια πράγματα τουλάχιστον. Εντάξει, όχι σε αυτό το ρυθμό, δηλαδή. Όχι σε αυτό το ρυθμό. Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Είσαι εσύ και πας να κάνεις για κάποιο λόγο. Δεν σου λέω ότι είσαι η χώρα αυτή καθεαυτή, αλλά είσαι ένα group από μια χώρα που έχει αναλάβει το ρόλο του Vigilanter, παιδί μου. Ναι, και πάρα την πέσει στο κουτί τη άλλη. Ναι. Έχουν γίνει αυτά. Αυτά γύρω, τα βλέπουμε για τη συνέχεια. Ναι. Οπότε βρίσκεις την τρύπα. Μετά δεν πρέπει να πατσάρεις και εσύ, ρε παιδί μου. Όχι, ναι. Εσύ, γιατί σιγά μην έχει την διατρύπα. Αυτό θα είναι τώρα δεν θα είναι. Ναι. Μπορεί να μην έχει. Περισσότερο. Δεν πα με βέβαιο ότι είναι ένα γνωστό CV. Εκεί θα βρει μια τρύπα στην εφαρμογή την ίδια. Ναι. Θεωρούμε ότι by default όλο ο κόσμο πρέπει να πατσάρει οτιδήποτε έχει patch. Έτσι, ναι. Εφόσον έχει βγει CV, έχει βγει αντίστοιχα από τον vendor και ένα patch. Ναι. Θεωρούμε ότι το patch το έχει βάλει. Όχι ότι είμαστε σε αυτό το επίπεδο ότι το έχει απατσάρει στα 3 χρόνια. Προφανώ δεν θα είστε φάνη. Δεν λέω ότι. Το είχαν ή δεν το είχαν σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά πολλές φορές βρίσκεις και ξέρεις, κάποιο bug δεν υπάρχει. Ειδικά αν είναι custom εφαρμογή. Ναι, εντάξει, εκεί μπορεί να είναι εντελώς. Εγώ θα πω γαμάτι πάντως. Δηλαδή, μπορεί να είναι το προϊόν που έχει και λιγότερη απήχηση, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο γαμάτο από αυτό. Κάθισα και έπαιξα όταν το λανσάραμε πια και λέμε πάμε να κάνουμε την πρώτη μάχη. Μπήκα και έπαιξα και θυμήθηκα, ξέρεις. Τα πρώτα χρόνια στο Hack the Box ψιλοέπαιζα μποξάκια ελάχιστα, ξέρεις, ήμουν πιο... Και πέρασε καλά. Ναι ρε φίλε, ήταν πολύ ωραία, έχασα βέβαια. Δεν πειράζει. Αλλά τώρα... Έχασε την ομάδα σου, οπότε σημαίνει... Έχασα, ναι, καλή ήταν ομάδα. Εσωτερικά, οπότε... Καλή ομάδα. Προφανώς και τα είχα. Okay. Αλλά είναι ωραίο. Είναι αυτό που λένε, παιδιά, ποιος θα πάρει το χάρι, μη σας τον φάμε, να τον πάρετε εσείς. Όχι, εντάξει, κάνω πλάκα. Αλλά είναι καλό γιατί φαντάζομαι ότι η ομάδα, παιδί μου, έχει προχωράει και κάτι. Είχαμε κάνει και ένα άλλο μια φορά, τροπές ομάδα, στις πολύ αρχές, στο πρώτο meetup, είχαμε βάλει όλους τους non-cyber security employees να παίξουν ένα CTF, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν έναν cyber security employee από πίσω τους, να τους δίνει πληροφορίες, αλλά απαγορευόταν να κουμπίσει στο πληκτρολόγιο. Οπότε έχεις π.χ. δεν ξέρω, κάποιον από το HR okay. Να προσπαθεί να χακάρει και από πίσω τον hacker να του λέει όχι φίλε κανένα αυτό. Αυτό είναι σημαντικό. Κάμω το. Πάτα το προγραμμένο.
Ωραίο, ωραίο. Αυτά έχουν πολύ πλάκα γενικά, γιατί ρε παιδί μου και βοηθάνε νομίζω στο ξέρεις. Ναι, και να καταλάβουν όλοι, ξέρεις, τι είναι αυτό τελικά που πουλάμε σαν εταιρεία. Τέλειο, τέλειο. Ωραία, οπότε εγώ θέλω να κάνω λίγο phase out το κομμάτι του hacking και να πάμε λίγο στο να πιαστώ το παιδί που είπες πιο πριν, όπως το ότι ξέρεις, δεν είχαμε λεφτά, γι' αυτό πήγαμε σε private. Πώς μεγαλώνει μια τέτοια εταιρεία η οποία καλώς κακώς είναι μια community driven εταιρεία, δηλαδή πρώτα πρέπει να γίνεις γνωστός και μετά θα έρθει η εταιρεία και θα πει φέρε μου μποξάκια για μέσα. Δεν μπορώ να πας ανάποδα εύκολα. Κοίταξε, cost efficiency, okay. Σου λέω δίκτυα μας hypervisors, δεν πήγαμε σε cloud, όλα αυτά ήταν πράγματα που γίνανε γιατί δεν υπήρχε ρευστότητα. Πρακτικά όλο το κεφάλαιο που είχα ξοδέψει στα πρώτα στάδια του Hack the Box ήταν 2.000. Okay. Αυτό ήταν. Και άπειρος χρόνος, έτσι, άπειρος χρόνος από μένα. Πιο μετά στην πορεία που μπήκαν και οι co-founders μου, άπειρος χρόνος και από αυτούς. Βοήθησε πολύ το community και σε αυτό. Είχαμε τους moderators οι οποίοι βοηθούσαν προ bono. Εντάξει, δεν γράφαν και κώδικα, αλλά ξέρεις, το community να το συντηρήσουν, να φτιάξουν κάνα μποξάκι. Κάναν submit content, το οποίο τότε δεν τους πληρώνουν, ήταν δωρεάν. Mm-hmm. Δηλαδή το κάνανε επειδή γουστάρανε. Για να φανεί ότι το μποξάκι του Αντώνη ξέρω, αυτό είναι το καλό, ας πούμε. Ναι, και θέλανε να βοηθήσουν κιόλας γιατί ήταν εξισόνες προσπάθεια να φτιάξουν αυτό το πράγμα. Όταν μετά άρχισε το. Φτάσαμε στο consumer επίπεδο, γιατί δοκιμάσαμε πριν να κάνουμε χορηγίες. Ξέρεις, σου βάζω το logo τη σελίδα σου στο homepage και εσύ μου δίνεις ξέρω 1000 λεφτά το χρόνο. Okay. Αυτό δεν περπάτησε φυσικά, έτσι δεν είχε μεγάλο νόημα να το κάνει. Μερικές εταιρείες το κάνανε, πάλι όμως εταιρείες οι οποίες ήταν στο community. Και πάω που στάρανε αυτό που έκανε. Το κάνανε, ρε φίλε, ναι, βάλει το λόγο μου και hack the box, πάρτα για να. Για να υπάρχει κι άλλο. Αλλά δεν έβγαινε, δηλαδή τα κόστη ανέβαιναν έτσι, αυτό ανέβαινε με πολύ κόπο. Οπότε από το consumer και μετά δεν είχαμε κανένα πρόβλημα οικονομικό. Okay. Δηλαδή με το που άρχισε πια ο καταναλωτής, ο ex-community member να γίνεται paid subscriber, τα έσοδα ξεπερνούσαν τα έξοδα. Mm-hmm. Okay. Και αυτό μας πήγε 1,5 χρόνο, ξέρεις, μόνο του. Οικονομικά δηλαδή δεν αγχωθήκαμε ποτέ. Mm-hmm. Βγαίνανε λεφτά, μπαίνανε στην πλατφόρμα, servers, πήραμε και τον πρώτο μας υπάλληλο κάποια στιγμή, ο οποίος ήταν από το community. Γενικά κάνουμε χάρη πάρα πολύ από το community. Γι' αυτό και δεν έχουμε ζοριστεί φρίς, να βρούμε σε έπρεπε και άλλο. Γιατί το έχουμε όλο μαζεμένο στο community. Ναι, ναι, ναι. Κάνουμε cherry pick. Εσύ και εσύ. Ναι. Και κάποια στιγμή το 19 είχε έρθει κάποιος ανταγωνιστής να μας αγοράσει. Mm-hmm. Δεν είχαμε πάρει funding εμείς, ήμασταν bootstrap. Και παράλληλα ήρθε και ο Τζιδαλής από τη Marathon. Μέσω του Chris, βασικά μας ψάχνανε, ξέρεις, εγώ τότε έψιλο στο hacker mindset και δεν είχα και τόσο public image, ήταν λίγο πιο δύσκολο να με βρεις από τώρα προφανώς. Οπότε με ψάχνανε καιρό και τελικά ένας που δουλεύει στο fan του ήταν φίλος με έναν από τους καλύτερους hacker της Ελλάδας, που ήξερα. Και με πήρε αυτός ο φίλος μου και μου λέει, εσύ σε ψάχνουν αυτοί. Από αυτό ξέρω όλο, εντάξει, δώσε το τηλέφωνο να μιλήσουμε και πήγα εκεί και έψαξα να δω τι είναι το VC γιατί δεν ήξερα. Okay. Δεν είχα εικόνα. Έτσι, αν το ήξερα, μπορεί να αγαπάει ένα σκοτεινό λεφτά. Άρα δεν προσπαθούσα να σκοτεινό λεφτά, είτε το είχα ξαναδεί. Όχι, τίποτα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ήξερα ότι αν θες λεφτά θα πάρει δάνεια από την τράπεζα. Αυτό. Μέχρι εκεί έφτανα. Okay. Και δεν το είχα ψάξει, δεν με ενδιαφέρε, πήγαινε καλά. Οπότε πήγαμε, μιλήσαμε, πήγαμε στη Marathon. Και τα βρήκαμε. Okay. Γενικά πολύ γρήγορα. Σηκώσαμε 1 εκατομμύριο τότε. Mm-hmm. Λίρες. Ναι, επειδή η εταιρεία ήταν αγγλική, τα είχαμε όλα σελίδες, ήμασταν λίγο. Τώρα προσπαθούμε να γυρίσουμε στο δολάριο και δυσκολευόμαστε. Ακόμα έχουμε τη λίρα παντού. Okay. Και ο Τζιράλης αυτό που είπε είναι ότι εμείς θέλουμε να. Εγώ είχα το μεταξύ από τους άλλους περίμενα να μου πούνε σας αγοράζουμε, ξέρεις, 1000 λεφτά κτλ. Τα οποία ήταν για τότε ήταν λεφτά, έτσι. Πώς είπες όχι τότε? Δεν ήμουν έτοιμος, δεν ήμουν money driven. Αυτό το πράγμα το έκανα ξέρεις γιατί γούσταρα και θεωρούσα ότι έχω πολλά πράγματα να ζήσω μέσα από αυτό μεγαλώνοντας. Οπότε
Οκ, okay, θα είχα εξασφαλίσει. Βασικά θα είχα βγάλει περισσότερα από ό,τι να δουλεύω μια ζωή. Okay. Και θα μου είχαν μείνει και αρκετά στην τράπεζα. Οπότε βασικά ναι, τελείωνε. Ήταν game over. Ναι. Μαργαρίτες. Γι' αυτό το λέω, γιατί είναι μια απόφαση που. Επειδή καταλαβαίνω ότι αφού πήγαινε καλά, έχει κάνει break even σύμφωνα με αυτά που μα λε τότε. Δηλαδή αφού βγάζατε περισσότερα από αυτά που κέφατε. Ναι. Ήταν ένα πολύ καλό. Είχαμε το acquisition offer, ήταν καλό. Με τα τότε δεδομένα, ο Τζιράλης ήρθε και είπε: εγώ δεν ενδιαφέρομαι για κάτι τέτοιο, αλλά εγώ θέλω ένα μικρό ποσοστό της εταιρείας σου. Θα σου δώσω λεφτά τα οποία δεν θα βάλεις στην τσέπη σου, θα τα βάλεις όλα μέσα στην εταιρεία, αλλά θα την κάνεις αυτό που θες να την κάνεις. Mm-hmm. Ελεύθερα, ξέρεις, παίξε μπαλίτσα, εγώ θα βάζω τα λεφτά και είμαι εδώ να σε βοηθάω. Και τελικά επιλέξαμε αυτό, το οποίο μας βγήκε πολύ καλό τελικά. Μετά, πρακτικά, δεν ξοδέψαμε ούτε ένα ευρώ από τα λεφτά που μας έβαλε. Γιατί εμείς τι κάναμε, σκέψου ότι ήμασταν τρία άτομα που δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα και μετά απλά αλλάζαμε γραφείο, πηγαίναμε σπίτι και δουλεύαμε από το απόγευμα μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Okay. Αυτή ήταν η ζωή μας για 1,5 χρόνο, έτσι. Okay. Βγαίναμε λεφτά, αλλά αυτή ήταν η ζωή μας. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Δύσκολο, γύρε. Ναι, ευχάριστο γιατί βλέπεις κάτι να μεγαλώνει. Αλλά πολύ δύσκολο. Οπότε ο Τζιραλίστη είπε: εγώ θα σου βάλω ένα εκατομμύριο φίλε, αλλά παρετήσε αύριο από τη δουλειά που είσαι. Έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπήρχε και δεν υπήρχε. Ναι, 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 ναι. Okay. Δούλευα ακόμα. Λέει: παρετήστε όλοι, πάτε full time, παίρνετε άτομα. Οπότε πηγαίνοντας όλοι full time και βάζοντας και προσωπικό, τα revenue expectations που είχαμε ήταν πολύ χαμηλά. Ήταν based στο capacity που είχαμε τότε, όχι στο capacity που πήραμε βάζοντας όλα αυτά τα άτομα μέσα και εμάς που ήταν. Οπότε δεν μπορούσαμε να ξοδέψουμε περισσότερα όπως θα βγάζουμε. Για όλη την πρώτη επένδυση στο SEED. Μετά από ένα χρόνο που είχε αρχίσει να χτίζεται και το enterprise προϊόν, είπαμε OK, να πάμε λίγο πιο structure στο sales, οπότε να προσλάβουμε λίγο sales talent, Αγγλία καλύτερα, ξέρεις να... Σε πιο μεγάλες αγορές λίγο. Εκεί σηκώσαμε άλλα 2 εκατομμύρια πάλι από το Marathon. Λέμε να κάνουμε fundraise, θα χάσουμε χρόνο. Λέει ο Ισραήλης, παιδιά, εγώ 2 σας τα δίνω αυτό, με αυτό το valuation που ήταν καλό, ήταν πολύ fair, οπότε λέμε OK, ευχαριστώ, φέρτε. Πάλι δεν ξοδέψαμε ούτε ένα ευρώ και από τα 2 εκατομμύρια. Στην τράπεζα το βάζετε. Στην τράπεζα, τα έχουμε εκεί. Διότι πάλι παίρνοντας όλο αυτό το sales talent και κάνοντας expand στο enterprise offering, βγάλαμε πολύ περισσότερα από όσα περιμέναμε. Δηλαδή, τηρούμε το πλάνο του των expenses, του spending και το hiring και πολλές φορές το παρακάνουμε κιόλας. Αλλά το πλάνο του revenue ήταν πολύ πιο χαμηλότερα τα expectations, οπότε μείνανε πάλι. Τέλος πάντων, λέω στο resort από το Σίτζε και μετά ξεκίνησαμε να καταφέρουμε να γίνουμε λεφτά. Α, πράγμα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Γιατί μπήκε η Αμερική στο παιχνίδι. Οκ, οκ. Πολύ μεγάλη τα κόστη, φαντάζομαι και λοιπά. Ναι, τα κόστη εκεί είναι τρομακτικά. Αμερική, συγγνώμη, εννοείς από άποψη υπαλλήλων. Ναι. Okay. Για πωλήσεις, φαντάζομαι. Ή για πάρτι. Κοίταξε, έχουμε ένα κανόνα ότι άμα βρούμε κάποιον που είναι και γαμώ τα ταλέντα, όπου και να είναι στον κόσμο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προσλάβουμε. Ωραία. Οπότε, τέτοιες εξαιρέσεις υπάρχουν και στην Αμερική. Πολύ πιο ακριβή σίγουρα, αλλά είναι ταλέντο. Οπότε, το ταλέντο όπου και να είναι πρέπει να το πληρώσεις και να το έχεις για να σου βγάλει το value, πρέπει να σου βγάλει ένα ταλέντο. Όλο το υπόλοιπο είναι sales and marketing, πρακτικά. Okay. Και εντάξει, τα κόστη είναι τρελά στην Αμερική. Το payoff, δηλαδή το πότε θα σου κάνει ramp up sales, ξέρεις, θα πιάσει τα νούμερα του και ένα πάνω πλάστο. Έχει ένα διάστημα, και, άρα εκεί θέλει investment και θέλει σοβαρό investment, το οποίο γι' αυτό πήραμε το Series A. Ώστε να μπορείς να κάνεις. Το οποίο το πήραμε ναι, το Δεκέμβρη του 2021, το κάναμε ένα βέβαια τον Απρίλη του. Όχι, συγγνώμη. Το Δεκέμβρη του 20, το Δεκέμβρη του 20, το κάναμε ένα τον Απρίλη του 2021. Και τώρα είμαστε στη φάση που κάνουμε expand στην Αμερική. Ήδη το 55% του revenue γίνεται generated στην Αμερική. Okay. Ήταν καλό γενικά. Ναι. Και φαίνεται ότι ξέρεις, το potential είναι τεράστιο γιατί χρειάζεται αυτό το προϊόν. Και ο κόσμος και οι εταιρείες σιγά σιγά το καταλαβαίνουν όλο και περισσότερο ότι χρειάζεται. Δεν αρκεί το training. Το να πάρω ένα training material
δεν ξέρω. Ας οδηγεί και σε ένα certification, δηλαδή. Δεν θέλω να πω πιανού ή τι, αλλά ας πούμε ότι παίρνω ένα training material το οποίο είναι ένα βιβλίο σε μέγεθος. Έτσι, εντάξει, θα είναι βίντεο, θα είναι digital, δεν έχει σημασία. Αυτό μέχρι να το γράψει ο άλλος και να το βγάλει στην αγορά έχει γίνει outdated. Mm-hmm. Δεν θες 6 μήνες με ένα χρόνο να φτιάξει ένα training course. Ναι, μετά το, δεν το συζητάμε. Άρα σου μαθαίνω, τι έπαιζε από την ένα χρόνο. Όλο το παιχνίδι είναι εδώ τώρα, την άλλη εβδομάδα τι καινούργιο θα βγει. Το θέλω. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό το καταλαβαίνουν οι εταιρείες σιγά σιγά. Οπότε το προϊόν έχει application. Okay. Ένα σημαντικό που βλέπω στο προϊόν που δεν μπορείς να πάρεις από ένα training material είναι τα αντανακλαστικά τα οποία χτίζεις. Και αυτό φαίνεται και από το ότι βρίσκουν τρύπες στις οποίες τις έχετε βάλει εσείς. Δηλαδή κάποιος μπαίνει εδώ με το mindset ότι εγώ μπαίνω να το φάω αυτό. Α, μπράβο, αυτό. Αυτό δεν μπορείς να το. Δεν είναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το. Εν τέλει και εσύ αυτό θέλεις στο τέλος της μέρας. Οκ, ρε παιδί μου, το certification κάνει certify ότι εσύ έχεις περάσει μια διαδικασία. Ναι, έχεις περάσει ένα training, έχεις δώσει την εξέταση σου και δεν έχει να λέει με το αν είναι σκουριασμένα τα σκύλ σου, αν είναι όσο πιο ευρεία γίνεται. Εγώ σε κάνω έτοιμο πόλεμο, ρε φίλε. Ναι, αλλά σε αυτό είναι η διαφορά. Όχι, δεν τα φας όλα. Τώρα, όλα. Συμβάλλεστε. Ωραία πραγματάκια γενικά. Ωραία, ναι, εγώ λέω να ξεκινήσουμε λίγο το wrap-up γιατί πρέπει να μας και στο κολλή, να σε κρατήσουμε. Εντάξει. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα. Ωραία, οπότε πηγαίνεις προς το τέλος γενικά. Ποιο είναι το επόμενο, θα μας αφήσεις, ας πούμε, με ένα. Ποιο είναι το επόμενο βήμα του Pack the Box που μπορεί να μοιραστεί μαζί μας, ας πούμε. Κοίταξε, μπορώ να σου πω ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι προσπαθούμε να έχουμε content το οποίο να κάνει απλά σε περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Έτσι, άρα το Hack the Box όταν ξεκίνησε ήταν ότι φίλε είσαι hardcore hacker, έλα. Μαλάκωσε όσον αφορά το skill level που χρειάζεσαι. Οπότε τώρα μπορείς να ξεκινήσεις από το 0. Mm-hmm. Και τώρα πάμε να κάνουμε απλά και να φέρουμε relevant content και σε άλλες κατηγορίες. Π.χ. στο defensive κομμάτι. Okay, καλό το ότι να χακάρω και μαθαίνεις. Χακάροντας μαθαίνεις πώς να πατσάρεις. Αλλά δεν θα έπρεπε να έχω και challenge-άκια ή μποξάκια οτιδήποτε που ο στόχος είναι να μπεις να το πατσάρεις με το Firewall όπως πάνε με τα Battlegrounds. Mm-hmm. Οπότε κάνουμε expand στο blue content. Okay, το blue είναι το. Ναι, το defensive, καθαρά defensive. Το οποίο μπορεί να είναι και incident response. Δηλαδή πάρε ένα μποξάκι που το χάκαραν και παίζουν πώς το κάνανε. Όχι, όχι, παίζουν πώς το κάνανε. Okay. Δεν έχει γίνει. Την data έχει πάρει γιατί αυτό είναι μια διαδικασία που πρέπει να την. Άρα εύκολο. Πα και παίρνει τα μποξάκια που σου έχουν κακάρει άλλοι, τα δίνει σου άλλου. Πα και παίρνει τα μποξάκια. Έτσι, ανακύκλωση. Αυτά είναι τα next steps. Σίγουρα focus ακόμα στην Αμερική να μεγαλώσουμε κι άλλο, χωρίς να κάνουμε neglect την Ευρώπη βέβαια. Και άλλα exciting products που θα δείτε στο μέλλον, δεν θα ήθελα να ανακοινώσω από τώρα. Όχι, θα μας τα πεις μετά αυτά, off camera, είναι μυστικά. Σούπερ. Ωραία, πλησιάζοντας λοιπόν έτσι στο τέλος. Αρχικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι οριακά είμαι έτοιμος να πάω να μπω να δοκιμάσω την τύχη μου, ρε παιδί μου, και να απογοητευτώ στο hacking. Φίλε, δεν πρέπει να απογοητευτείς, αυτός είναι ο σκοπός. Πρέπει να πεισμώσεις ότι θα καταφέρεις. Υπάρχει τρύπα και διουρώ έτσι το concept, ωραία. Στο τέλος, εμείς κρατάμε λίγο χρόνο που μπορείς να προτείνεις κάτι από εταιρεία, προϊόν, βιβλίο, blog, οτιδήποτε. Κάτι που σου αρέσει, μπορεί να έχει να κάνει με hacking, μπορεί να έχει να κάνει με σένα ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε μπορείς να ξεκινήσετε πρώτος ή τελευταίος και επειδή είσαι καλεσμένος, μπορεί να έχεις παραπάνω μια προτάσεις. Αν έχεις το. Φίλε, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου όμως, γιατί μην το κάνεις αυτό. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Άμα από κάποιον μπορεί να ζητήσω κάποιον άλλον, οπότε δεν θέλω καθόλου. Okay. Δεν θέλω να προτείνω κανέναν. Εντάξει. Πάρε σε ήσυχο αγόρι. Ναι, ναι, βεβαίως το σκέφτηκα στη μέση. Κάποια στιγμή έκανα ζωνάκι στη μέση κουβέντα και λέω. Αυτό είναι το θα προτείνω. Λοιπόν, υπάρχει μια ταινία η οποία έχει να κάνει. Α, πάνε και τόσο. Ναι, ναι, ναι. Δεν χρειάζεται να μοιάζει. Οπότε ξανασκέψει. Είναι μια ταινία που έχει να κάνει με hacking, είναι γερμανική και λέγεται Kein System ist sicher, που σημαίνει κανένα σύστημα δεν είναι ασφαλές. Ο αγγλικός της τίτλος νομίζω είναι Who Am I, όπως είναι η εντολή του Linux, ενωμένο δηλαδή ένα. Έχει να κάνει με μια ομάδα hackers, είναι η ταινία γαμάει και αισθητικά επηρεάζει πάρα πολύ το Mr. Robot. Δηλαδή, το αισθητικά το Mr. Robot είναι το Kind System is sicher, γιατί είναι πιο παλιό. Δηλαδή, απλά δείτε αυτή την ταινία, είναι απλά χαμάρι. Είναι τόσο ρεαλιστικό γιατί το System Robot το καλό που είχε, που άγγιξε, γιατί το άγγιξε το Hacking Community,
είναι ότι ήταν 100% αληθινά ναι. ό,τι έδειχνε. Είναι πολύ. Είναι πολύ. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι δεν την θυμάμαι. Βασικά, έχει κάποια σημεία το Mr. Robot που είναι πάρα πολύ ρεαλιστικά επειδή εστιάζει αυτό. Η ταινία εστιάζει πάρα πολύ στο hacking. Απλώς έχει και κάποια στο μεσά plots. Αυτό. Οπότε, βασικά, ναι, γενικά θα έλεγα ότι είναι τόσο ρεαλιστικό στο Mr. Robot, γιατί αυτό θα ξεφύγει σε κάποια σημεία. Ναι, κάνει ζήστε με ησυχία, κάθετο που αμάει. Το βλέπω. Το... Θα σα στείλω μετά, είναι κλειστικά από τι ταινίε. Και αν το ξαναδώ και εγώ. Δεν βλέπω ταινίε που δεν είναι στα αγγλικά, γιατί με κουράζει πάρα πολύ και με παίρνει έμπνο. Όχι, okay. Θα το πω αυτό, το οποίο ήταν η άξιση πληροφορία τη ημέρα. Λοιπόν, εγώ θα πω. Δεν έχω προτείνει το MacBook μου, νομίζω καινούργιο. Για πες. Λοιπόν, έχω ενθουσιαστεί με το M1 Pro και okay. 32 GB RAM. Θεωρώ ότι θα αργήσω πάρα πολύ να ξαναχρειαστεί υπολογιστή και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το συνέστημα, οπότε το προτείνω ανεπιφύλακτο. Φίλε, εντάξει, από τότε πήρα εμένα, δεν πήρα τον Pro, πήρα την πρώτη γενιά που έβγαλε τα τριάρια. Λέω, μαλάκα έχει bug, δεν πέφτει την μπαταρία, ξέρεις, θα μου σβήσει, μετά θα μου σβήσει σε 5 λεπτά, τι γίνεται, δεν συμβαίνει αυτό. Είναι απίστευτο. Το 16 έχεις. Το 14 έχω. Το 14 έχεις. Εννοείται, γιατί θέλω να είμαι μικρό, δηλαδή, τέλος πάντων, γενικά είμαι σούπερ χαρούμενος, οπότε... Ναι, είναι γαμάτες μηχανές. Εσύ είστε λίγα κάτι τα... Εγώ έχω να προτείνω ένα γαμάτο μαγαζί που τρώω πρωινό συνήθω. Τέλειο, μπορούμε ό,τι θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, το Happy Nest, το παλιό Φάλιρο. Happy Nest, τέλειο. Okay, έχει γαμάτα πρωινά, ρε φίλε. Τέλειο, μπορούμε να πάμε και μαζί. Και τι παίρνει, συνήθω. Παίρνω μια. Κάτι σκάνω του που γίνω σε λαμό. Οκ, τέτοια φάση. Πολύ ωραία. Αλλά και πώ το μετά, αλλά με το. Πώ λέγεται, πώ το. Βρίζω πολύ. Όχι, δεν πειράζει. Και εμεί βρίσκουμε. Το. Benedict. Α, Benedict. Ωραία, οπότε έχει το πρινάκι εκεί πέρα. Για να κανονίσουμε. Τέλεια. Μια χαρά. Οπότε μέχρι την άλλη εβδομάδα μα βρίσκουμε στο μικρήκουβέντα.fm, το οποίο είναι όλα τα επεισόδια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι, Χάρη. Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Τέλεια. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Μιλάμε.